εσύ μεταφέρθηκε με ισχυμικό επεισόδιο ο Πέτρος Φιλιππίδης. Άννα μου. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλό μήνα. Στο νοσοκομείο Νίκαιας βρισκόμαστε. Λίγο μετά τις 4 η ώρα το πρωί, ο Πέτρος Φιλιππίδης αισθάνθηκε κάποιους πόνους και ενοχλήσεις στο σημείο της καρδιάς. Έφτασε λοιπόν εδώ πέρα, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, με πόνους στην καρδιά, με ισχυμικό αγκιακό επεισόδιο, ένα μικρό εγκεφαλικό. Παράλληλα, η γυναίκα του βρίσκεται στα δικαστήρια, Ελπίδα, γιατί δεν μπορεί να μπει μέσα στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να είναι στο πλάι του. Βρίσκεται ήδη μόνος του σε ένα δωμάτιο μέσα στο νοσοκομείο, εξετάζεται από τους γιατρούς και πιθανολογείται ότι θα εισαχθεί στην νευρολογική κλινική. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε για την ώρα. Άρα μου, αν γνωρίζεις, είχε κάποια κουβέντα πριν με το δικηγόρο του, έγινε κάτι, ρωτάω, ή εκεί που βρισκόταν στο κρατητό κελί ξαφνικά έγινε αυτό? 4 η ώρα το πρωί αισθάνθηκε πόνους και δεν ήταν απλή η πόνη του Πέτρου Φιλιππίδη, ήταν έντονη η πόνη στο σημείο της καρδιάς. Τον βλέπαμε έτσι κι αλλιώς που ερχόταν καταβεβλημένο στο εφετείο όλους αυτούς τους μήνες και είχε χάσει πάρα πολλά κιλά και ακούγαμε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν καλή. 4 η ώρα το πρωί δεν ενημερώσανε κανέναν. Στην πορεία μάθανε ότι είχε κάποια θέματα και ότι τον φέρανε στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφορία. Βρίσκεται ήδη μέσα, γιατί ακούγεται ότι έχει βγει και έχει πάρει εξιτήριο. Αυτό δεν ισχύει. Και όπως σου είπα, μπορεί να μεταφερθεί στην νευρολογική κλινική. Να συμπληρώσω στο ρεπορτάζ της Άννας ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε προβλήματα υγείας με την καρδιά του και στο παρελθόν. Οπότε προφανώς αυτό μπορεί να σχετίζεται με τα προβλήματα που έχει. Και αισθάνθηκε έντονους πόνους και οι ισοπλαστικοί υπάλληλοι έκριναν να πάνε όλα καλά για το νοσοκομείο. Λοιπόν, Άννα μου, παραμένει εκεί και θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε τους συνηγόρους των μηνυτριών, τον κύριο Μίτζια και τον κύριο Βαγκόπουλο, οι οποίοι μας μιλούν για αυτή την αδιαθεσία και την εξέλιξη του Πέτρου Φιλιππίδη. Παρακαλώ. Μάθαμε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης βρίσκεται στο νοσοκομείο. Εντάξει, τώρα αυτό θα το δούμε, παιδιά, γιατί την άλλη φορά είχαμε θέματα με το νοσοκομείο. Σήμερα κρίνεται αν θα διατηρηθεί και η προσωρινή κράτηση. Δεν ξέρω τώρα πώς ξαφνικά μπήκε στο νοσοκομείο. Αν είναι τυχαίο. Επειδή λήγει το 12μηνο και αν θα γίνει επέκταση στο 18μηνο, θα πρέπει να υπάρχουν λόγοι. Σήμερα που θα κρινόταν αυτό, ακούμε ότι μπαίνει. Τώρα το μαθαίνω και εγώ από εσάς. Ελπίζουμε να φέρει ένα ιατρικό πιστοποιητικό αυτή τη φορά, γιατί αν θυμάσαι στην έναρξη συνεδρίας στις 18 Μαρτίου, είπε ότι θα έρθει έστω και με αναπηρικό καροτσάκι γιατί είναι ασθενής. Ιατρικό πιστοποιητικό, θυμίζω ότι δεν προσκομίστηκε τότε στο δικαστήριο. Ναι, αλλά βρίσκεται ήδη μέσα στο νοσοκομείο Νίκαια. Ελπίζουμε λοιπόν τώρα, πρώτα απ' όλα αρχικά ο άνθρωπος να είναι καλά, γιατί η υγεία προέχει έναντι όλων, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Να έχουμε ένα ιατρικό πιστοποιητικό, να δούμε τι έχει πάθει, να το πληροφορηθούμε κι εμείς για να μπορέσουμε να ασκήσουμε και τα δικαιώματά μας. Από νωρίς τα ξημερώματα ήδη υποβάλλεται βέβαια σε εξετάσεις και κρίνεται. Έτσι ενημερωθήκαμε κι εμείς. Θα δούμε και τώρα. Ενδεχομένως και η παραμονή του στο νοσοκομείο. Ναι, θα το δούμε βέβαια και τώρα στη συνεδρίαση. Αφισβητούν κατά πόσο είναι αλήθεια όλο αυτό οι συνήγοροι των κατηγγελουσών. Όπως είπε και ο κύριος Μίτζιας και συνέχισε ο κύριος Βαγκόπουλος. Δεν προσκομίστηκε το χαρτί. Δεν προσκομίστηκε κανένα χαρτί. Βέβαια, να δούμε τώρα τι γίνεται με τη δίκη, Χρήστα. Ναι. Η δίκη λοιπόν συνεχίζεται κανονικά. Το ότι δεν υπάρχει παρουσία του Πέτρου Φιλιππίδη δεν φέρνει κανενός είδους δυσκολία στη διαδικασία και θα συνεχιστεί η κατάθεση της μάρτυρας και κλεισμένων των θυρών. Γιατί η τρίτη μάρτυρας που βλέπουμε και καταθέτει όλο αυτό το χρονικό διάστημα το τελευταίο είναι και κλεισμένων των θυρών. Είχε ζητήσει αυτό το συγκεκριμένο. Εγώ τώρα, μάλιστα μίλησα και με την κυρία Παγκριτζίδου, την συνήγορο του Πέτρου Φιλιππίδη, η οποία μου είπε ότι εκπροσωπείται από τους δικηγόρους της. Οπότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν γνώριζα ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Βεβαίως. Δεν είναι ημέρα απολογίας για να πεις ότι κάτι θα αλλάξει και θα πάει σε μια άλλη δικάσιμο. Είναι μια μέρα που συνεχίζεται η κατάθεση και κλεισμένων των θυρών. Άρα, οτιδήποτε συμβεί, εξετάζουν οι συνήγοροι και διευκολύνουν την ομαλή διαδικασία. Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στο εφετείο που βρίσκεται η Φέη Φώτου. Όμως, θέλω να πάμε πραγματικά έτσι σε ένα βίντεο που έχει προκαλέσει σοκ στο Πανελλήνιο. Σοκ, πραγματικά.